Με υπογραφή του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη, διαγράφονται 9 ενώσεις καταναλωτών από το σχετικό Μητρό. Μεταξύ των ενώσεων καταναλωτών που διαγράφονται είναι αυτή του Εύρου, των Σερών, της Ροδόπης αλλά και της Καβάλας. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση του Σέντερ η πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Κατερίνα Γεροστεργίου. Όπως είπε, η Ένωση θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται υπό διαφορετικό τρόπο. Αυτό στην πράξη δεν σημαίνει τίποτε, ναι, επί της ουσίας. Ναι. Δηλαδή εμείς ως Ένωση Καταναλωτών συνεχίζουμε και λειτουργούμε και συνεχίζουμε και προσφέρουμε. Όπως είπατε προηγουμένως, είμαστε από τις πρώτες ενώσεις καταναλωτών που συσταθήκαμε με τον νόμο περί προστασίας καταναλωτή. Και φυσικά περιμέναμε πολλά σε ό,τι αφορά και την υποστήριξη εκ μέρους της πολιτείας, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο, διότι οι ενώσεις καταναλωτών διέπονται από μια ειδική νομοθεσία που αφορά τις αφορά ως συλλόγους, ως ενώσεις πολιτών, ναι, και δεν μπορούμε φυσικά να χρηματοδοτηθούμε για παράδειγμα μέσα από χορηγούς αλλά μόνο μέσα από προγράμματα εθνικά ευρωπαϊκά με την υποστήριξη της ελληνικής πολιτείας. Προς αυτή την κατεύθυνση δημιουργήθηκε και το Μητρό των Ενώσεων Καταναλωτών. Φυσικά όταν έγινε η Ένωση ήταν η πρώτη από τις πρώτες ενώσεις, 2-3 ενώσεις πιστοποιηθήκαμε πριν από πολλά χρόνια. Το Μητρό αυτό επικαιροποιείται κατά διαστήματα, θα έλεγα αραιά διαστήματα. Μέχρι τώρα είναι η τρίτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που ενημερώνεται, επικαιροποιείται το Μητρό των Ενώσεων Καταναλωτών. Αλλά πλέον δεν υπάρχουν οι λόγοι να υπάρχει αυτό το Μητρό από τη στιγμή που το ίδιο το κράτος, η ίδια πολιτεία έχει παρακάμψει, θα έλεγα, τις ενώσεις καταναλωτών με την έννοια ότι, για παράδειγμα, το Εθνικό Συμβούλιο Κατανάλωσης και Αγοράς, που είναι ένα θεσμικό όργανο σύμβουλος του εκάστοτε Υπουργού Ανάπτυξης, δυστυχώς με την τελευταία τροποποίηση είναι ένα όργανο αναποτελεσματικό και δεν έχει καμία σχέση με την αρχική φιλοσοφία όπου οι ενώσεις καταναλωτών θα έχουν ουσιαστικό λόγο ως σύμβουλοι του κράτους σε θέματα που αφορούν την προστασία του καταναλωτή. Μάλιστα. Επομένως ήταν μια συνειδητή τοποθέτηση της Ένωσης να μην ανταποκριθεί στην πρόσκληση που έγινε το καλοκαίρι. Ναι. Για την επικαιροποίησή μας στο Μητρό Καταναλωτών, διότι δεν υπάρχει πλέον νόημα από τη στιγμή που γενικώς η πολιτεία αδιαφορεί για τις ενώσεις καταναλωτών.